Coach, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στα μέσα της προετοιμασίας. Το πρωτάθλημα ξεκινάει τέλη Οκτωβρίου. Ένα σχόλιο για την προετοιμασία. Θα έλεγα πάμε πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά δείχνουν πολύ μεγάλη όρεξη και θέληση. Δύσκολα, όπως ξέρουμε όλοι, τέτοια εποχή για τους αθλητές είναι ιδιαίτερη δύσκολη, γιατί προέρχονται από καλοκαίρι. Βέβαια δεν είναι επαγγελματίες και δεν σταματάνε, δουλεύουν και μόνοι τους, αλλά όπως και να το κάνουμε, άλλη επιβάρυνση εδώ και είναι αρκετά ταλαιπωρημένοι, αν τους ρωτήσετε. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλο και βαρύ πρόγραμμα μπροστά μας, που εκεί την εποχή θα λέμε ότι καλά κάναμε και δουλέψαμε τόσο σκληρά για να μπορέσουμε. Κάνα φιλικό θα κάνουμε. Θα κάνουμε φιλικό, θα πάμε, μάλλον την επόμενη Πέμπτη θα κάνουμε το πρώτο φιλικό εδώ με τη Χαλκίδα που θα έρθει εδώ. Θα πάμε Αλεξανδρούπολη Σαββατοκύριακο, το επόμενο δηλαδή. Και ακολουθούν κι άλλα, και τουρνουά και άλλα φιλικά. Έγινε και κλήρωση στη Volley League. Είπες εσύ θα παίξουμε με όλους, οπότε δεν έχει θέμα με ποιον ξεκινάμε. Εντάξει. Πάντα έτσι είναι, ότι με όλους θα παίξεις και μέσα και έξω. Ίσως για μας ειδικά που συμμετέχουμε και στο Champions League μπορεί να έχει κάποια επιπλέον σημασία με το ποιον παίζεις ή πού παίζεις με ταξίδια σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ιδιαίτερα ο Νοέμβρης για μας θα είναι πάρα πολύ βαρύς, με δύσκολο πρόγραμμα. Αν είδατε, παίζουμε τέταρτη αγωνιστική με Ολυμπιακό, πέφτει πάνω σε πολύ μεγάλο φόρτο και ευρωπαϊκό. Θα δούμε. Το γεγονός ότι λείπουν κάποια παιδιά, Γκαράς, Τερζής, Ανδρεάδης, Αφράνοβιτς, με τις εθνικές, επηρεάζει την ομάδα. Σίγουρα, στην προετοιμασία πρώτα θέλουν να φτιάξεις τα παιδιά από σωματική, από φυσική κατάσταση. Δεύτερο είναι να δέσεις την ομάδα μεταξύ τους, τακτικά κομμάτια, συνεργασίες σημαντικές. Το γεγονός ότι λείπουν αυτά τα παιδιά σίγουρα μας δεν είναι ό,τι καλύτερο για τη συνεργασία. Αλλά είναι παιδιά που μας ξέρουν, τους ξέρουμε και νομίζω δεν θα έχουν ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα να ενσωματωθούν στην ομάδα μετά. Λείπει και ένα έτσι καλό κομμάτι από το παζλ, ένας ακόμα ξένος ακραίος. Εκεί τι σκεφτόμαστε? Ναι, είμαστε 13 αυτή τη στιγμή. Τώρα έχουμε μία θέση ακόμα ανοιχτή. Κάνουμε κάποιες επαφές με... Πιστεύετε ότι θα γίνει μεταγραφή πριν την έναρξη της σεζόν ή θα πάει Ιανουάριο? Έχουμε πει και με τον πρόεδρο ότι δεν έχουμε τεράστιο άγχος, δεν θέλουμε να βιαστούμε, να κάνουμε μια βεβαιασμένη κίνηση. Υπάρχει θέληση και πρόθεση από το σύλλογο να πάρουμε μάλλον έναν παίχτη, μάλλον ξένο. Αλλά θέλουμε να δεν βιαζόμαστε, δεν θέλουμε μάλλον να βιαστούμε, να κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις. Να θέλουμε να αυτός που θα έρθει θα να είναι πραγματικά κάποιος που να μας βοηθήσει. Και το πρωτάθλημα είναι πολύ μακρύ και θα δούμε που θα καταλήξουμε. Μήπως γίνουμε Μπαρτσελόνα με το Σεπέδα? Ο Σεπέδα δυστυχώς περνάει δύσκολες στιγμές το τελευταίο 2 μήνες. Ελπίζω να δικαιωθεί, να βγει από εκεί που είναι και να ξαναξεκινήσει την καριέρα του και να πάει πολύ. Οπότε για το Σεπέδα καλό θα ήταν να έρθει, αλλά είναι δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολη. Το εγχείρημα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν ξέρω. Όλα ανοιχτά. Ναι. Και ένα σχόλιο κόσμος θα ήθελα για τον κόσμο. Πλησιάζουμε πλέον στην πώληση εδώ το ΤΑΠΑΟ και στην 500 διαρκείας. Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί για αυτόν τον αριθμό. Είναι για πρώτη φορά σε τμήμα βόλη του ΠΑΟΚ φεύγουν τόσα πολλά διαρκείας. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Βέβαια, εμείς θέλουμε όσο δυνατόν περισσότερα. Όχι το... Σίγουρα τα διαρκείας μας βοηθάνε σαν ενίσχυση του τμήματος, αλλά τους θέλουμε κοντά μας πάντα. Σίγουρα είναι πολύ όμορφες και ωραίες εικόνες
στα play-off που έχουμε παίξει τα δύο τελευταία χρόνια. Αλλά θέλουμε να είναι κοντά μας σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και πιστεύω σιγά σιγά δημιουργείται κάτι καλό στον ΠΑΟΚ. Πάντως την πρώτη χρονιά δειλά-δειλά ήταν 100 άτομα, 200 άτομα, πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Πέρσι είδαμε στα περισσότερα παιχνίδια, κατά κύριο λόγο στα 3-4, να έχει μια παρουσία τουλάχιστον 700 ατόμων. Έτσι, έτσι είναι και νομίζω ότι βγαίνει αυτή η εικόνα η θετική από την ομάδα. Σίγουρα και ο κόσμος θέλει να βλέπει μια καλή ομάδα που να κερδίζει και να... αλλά δεν έχουμε κάνει κανένα συμβόλαιο με το Θεό ότι πάντα θα κερδίζουμε. Και ήταν, είναι μέσα στο παιχνίδι και οι δύσκολες καταστάσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα δουλέψουμε τόσο καλά ώστε να είμαστε μαζί και με τον κόσμο και να ξεπερνάμε τις δύσκολες καταστάσεις. Εσείς, για να ολοκληρώσουμε, είστε αισιόδοξοι για τη νέα σεζόν? Πάντα είμαι αισιόδοξος. Τώρα το πώς θα καταλήξουμε στο τέλος από τώρα είναι, θα περάσουν 8-9 μήνες που θα είναι πολύ δύσκολοι. Εμείς καθημερινά δουλεύουμε για το σήμερα και αυτό χτίζοντας το αύριο με αυτόν τον τρόπο. Θα δούμε και τι θα κάνουν και οι αντίπαλοι, εξαρτάται από πολλά θέματα. Ευχαριστώ, κότσο.